Μετά από 3 χρόνια αδράνειας καταφέραμε να ξανακάνουμε τη γιορτή της Σούμας. Γίνεται χαμός, έχουμε πολύ κόσμο. Ευχαριστούμε όλους όσους ήρθαν και μας θυμήσανε. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους βοηθήσανε, εθελοντές, κυρίως Κοριανούς και εμείς. Αλλά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και του χρόνου τα ίδια να είμαστε καλά. Ευχαριστούμε. Όπως κάθε χρόνο κάναμε και φέτος παραδοσιακά τη Σούμα. Μας τίμησε πάρα πολύς κόσμος. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που ήρθε. Τους καλούμε κάθε χρόνο να έρχονται να βλέπουν τις εκδηλώσεις που έρχομαι στο χωριό μας. Δεν είναι πρωτοφανή η μοναδική μάλλον εκδήλωση που έχουμε κάνει. Από ό,τι γνωρίζετε κάνουμε, αν και λίγοι κάτοικοι, κάνουμε αρκετές εκδηλώσεις στο χωριό μας και θα προσπαθούμε να τις κάνουμε, να τις συνεχίσουμε. Όπως ήταν το Νιότριτο, όπως είναι μεταφορά των εικόνων, όπως έχουμε πολλές. Τέλος πάντων, μας δίνουν ένα κίνητρο πιο πολύ τα παιδιά μας που έρχονται εδώ πάνω και μας δίνουν τροφή να συνεχίζουμε και να δίνουμε μια σκυτάλη στα παιδιά μας που μας δίνει και εμάς ένα ηθικό. Επειδή αγαπάμε το χωριό μας, κάθε χρόνο προσπαθούμε να είμαστε μια τέτοια εποχή εδώ για να είμαστε και για τη γιορτή της Σούμας και γιατί είμαστε όλοι μαζί μαζεμένοι και να κάτσουμε μέχρι 10 Σεπτέμβρη, που 8 του Σεπτέμβρη έχουμε το πανηγύρι μας. Εγώ έφυγα από εδώ 10 χρονών, μάλλον 11, στην 5η Δημοτικού και έβγαλα το στοιχείο το σχολείο. Μετά μέχρι την Τετάρτη το γυμνάσιο και μετά πήγαμε Αθήνα. Αλλά από τότε κάθε χρόνο ερχόμαστε εδώ. Τα παιδιά μου έρχονται γιατί αγαπάνε για αυτό το χωριό. Τα έφεραν από μικρά, μωρά, τα μόλαγα το χάμω. Είχαν ελευθερία και έρχονται και τώρα που είναι μεγάλα. Ο γιος μου είναι πρόεδρος του συλλόγου στην Αθήνα, ο Νίκος ο Κατσαρός. Και έχει μια μεγάλη αγάπη για το χωριό και για το σύλλογο. Εφέτος λόγω εγκυμοσύνης της γυναίκας του δυσκολεύτηκε και δεν μπόρεσε να έρθει. Έχει έρθει 2 φορές εφέτος βέβαια, θα ξανάρθει και αργότερα όποτε μπορέσει, αλλά και αυτός τώρα είναι σαν να είναι εδώ. Τέλος πάντων, ερχόμαστε για να δώσουμε μια ζωή εδώ στο χωριό. Όσο μπορούμε, φέρνουμε τους φίλους μας. Με η Σούμα μας αναγνώρισε το χωριό γιατί έγινε μια διαφήμιση μεγάλη για το χωριό μας και προσπαθούμε να το κρατάμε με παραδοσιακά, ό,τι παραδοσιακό υπάρχει όσο μπορούμε, γιατί αν σκεφτείς ότι το χειμώνα είναι 4 ή 3 ή καμιά φορά και κανένας, τώρα το καλοκαίρι μαζευόμαστε και ερχόμαστε εδώ για από την αγάπη για το μέρος και για τους φίλους και για εσάς όλους που έρχεστε εδώ πέρα να μας δείτε και σας ευχαριστούμε πολύ και κάθε χρόνο και να έρχεστε και εδώ και στη Σούμα και στο πανηγύρι μας άμα μπορείτε, θα εξυπηρετήσετε και καλύτερα γιατί τώρα είναι πολύς ο κόσμος, το πανηγύρι είναι πιο αραιός και μπορούμε και δίνουμε το είναι μας, δηλαδή την ψυχή μας να εξυπηρετήσουμε τους ανθρώπους.